Ξέρετε ότι την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής εγίνονταν πολύ εντατικές κατηχήσεις ώστε το Μέγα Σάββατο και την Ανάσταση εγίνονταν ρομαντικές βαπτίσεις. Γι' αυτό η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρακοστής προσφέρεται πάρα πολύ και λόγω του κλίματος το οποίο επικρατεί μέσα στην Εκκλησία, λόγω αυτής της ατμόσφαιρας της κατανυκτικής, της πνευματικής, όπου ο άνθρωπος πλέον αποκόπτεται από τα κοσμικά, τα γήινα, προσπαθεί μέσα από τις ακολουθίες, τη μελέτη του Λόγου του Θεού, όλη αυτή την ατμόσφαιρα που δημιουργείται μέσα στην Εκκλησία να στρέψει τον νου και την καρδιά στον Θεό, να καθαρίσει τον νου του, τις αισθήσεις του. Είναι πολύ έτσι συγκινητικό και συγκλονιστικό αυτό το οποίο ψάλλουμε την Κυριακή της Αναστάσεως που υποτίθεται ότι έχει προηγηθεί και φτάσαμε στην Κυριακή της Αναστάσεως και ψάλλουμε έτσι και το ομολογούμε και το λέμε καθαρθώμεντα σε αισθήσεις και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Εκεί είναι ο στόχος το να βιώσουμε, να ζήσουμε αυτό το φως της Αναστάσεως μέσα στην καρδιά μας, μέσα σε όλη μας την ύπαρξη. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι όλη αυτή την περίοδο, μέσα από τις κατηχήσεις, μέσα από τις ιερές ακολουθίες, μέσα από την νηστεία, μέσα από τον αγώνα που θα κάνει ο καθένας προσωπικά, θα καθαρίσει τις αισθήσεις του, διότι όποιος δεν καθαρίσει τις αισθήσεις του, δεν μπορεί αυτό το φως το οποίο είναι απρόσιτο στους μη και καθαρμένους, να το δουν, να το βιώσουν και να το ζήσουν. Και δεν είναι φως αισθητό, εξωτερικό. Είναι φως το οποίο βιώνεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου και το αισθάνεται, το ζει. Έχει έτσι μία εσωτερική ανάπαυση, μία χαρά, μία ειρηνική έτσι κατάσταση εσωτερική που είναι αποτέλεσμα της παρουσίας της χάρης του Θεού μέσα του. Δεν πηγαίνει στον ναό για να ακούσει τον Χριστό σαν αίσθη, για να κρατά τη λαμπάδα ή να κρατά, ξέρω εγώ, τι γίνονται εκεί αυτά τα εξωτερικά και τα δυτικά. Αλλά πηγαίνει και έχει συγκεκριμένο σκοπό και στόχο που είναι να βιώσει αυτό το φως της Αναστάσεως. Γι' αυτό και πρέπει, μια και πλησιάζομαστε πάρα πολύ κοντά από την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ, όχι από τη Δευτέρα, από την ερχόμενη Κυριακή το βράδυ στο καταληκτικό Εσπερινό, ήδη μπαίνουμε μέσα στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Ακόμα προσέξτε αυτή την περίοδο, αυτή τη βδομάδα δηλαδή, εις τον Όρθο, θα δείτε ότι συνεχώς μιλάει για την νηστεία. Έχει ένα πολύ συγκλονιστικό τροπάριο, νομίζω είναι την Τρίτη το πρωί στον Όρθο, της Τρίνης, μεθαύριο, όπου λέει ότι εάν νηστεύομαι και δεν καθαρεύομαι, μα την κοπιόμεν. Άδικα κουραζόμαστε και κάνουμε την νηστεία. Είχα χθες μια συνάντηση με μια κοπέλα η οποία είχε κάποια προβλήματα και ήθελα να κοινωνικιάσουμε και λοιπά. Και μου λέει, αντιδρόμεσα μου λέει, για ορισμένα πράγματα που κάνει η Εκκλησία, λέει, και δεν τα θέλω, δεν τα μπορώ. Λέω, μπορώ να πεις ένα παράδειγμα. Μου λέει, για παράδειγμα, η νηστεία, λέει, που έχει το άλλος και με πιέζει να νηστεύσω και να κάνω κλπ. Αντιδρώ. Της λέω και εγώ αντιδρώ μπροστά σε μια τέτοια νηστεία, ούτε εγώ τι θέλω. Δεν μου κάνει ούτε εμένα αυτή η νηστεία. Αν η νηστεία είναι απλώς να με πιέσουν, να με σπρώξουν, να με ξανακάσουν,
να αλλάξω διαιτολόγιο και να μην τρώω αυτά που έτρωγα μέχρι τώρα και να τρώω κάποια άλλα πράγματα, δεν μου κάνει ούτε εμένα, ούτε εμένα με αναπαύει, ούτε εγώ τι θέλω και εγώ αντίθετα σε μια τέτοια ληστεία. Διότι εάν νηστεύουμε και νίκα θα ρεύουμε, μάτιν κοπιόμε. Διότι εξομοιούμε, θα λέει, στη συνέχεια με τη δαίμωση της ακαθάρτης της μηδέποτε ηθουμένης. Άρα λοιπόν, η ληστεία είναι ένα εργαλείο, είναι ένα μέσο, είναι ένας τρόπος να καλλιεργήσει κανείς τον εαυτό του, να ενδυναμώσει την θέλησή του, να αποκολλήσει το νου, τις σκέψεις του, τους λογισμούς του, τις επιθυμίες του από τα υλικά και τα υγιεινά και να τα στρέψει, να τα διοχετεύσει προς τον Θεό. Τότε έχει αξία η νηστεία. Αυτή η νηστεία είναι ευάρεστος το Θεό. Η άλλη εξομοιώνει τον άνθρωπο με τις δαίμωσεις της ακαθάρτης της μηδέποτε ηθουμένης. Η δαίμονας δεν του τρώγονται. Και όπως είναι γεμάτη από κακία. Άρα λοιπόν, θα πρέπει κανείς να έχει στόχο μπαίνοντας μέσα στο στάδιο των αρετών, μέσα σε αυτόν τον αγώνα τον πνευματικό της Αγίας και Μεγάλης της Σαρακοστής, και ο στόχος είναι αυτός που είπαμε στην αρχή. Καθαρθώμε και οψώμεθα το απροσίτο φωτί της Αναστάσεως. Αυτός είναι ο στόχος. Και μετά κανείς βάζει πρόγραμμα, αγωνίζεται, προσπαθεί, ζει μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, ζει σύμφωνα με αυτό το οποίο η Εκκλησία λέει και όχι με τον δικό του τρόπο, προετοιμάζεται και θα φτάσει στην Ανάσταση εκεί και θα ζήσει μέσα στην χαρά της Αναστάσεως. Ανάσταση Χριστού Θεασάμου. Προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνο αναμάρτητο. Δια του Σταυρού αυτού, τι έγινε. Χαρά ήρθε εν όλο τον κόσμο. Και δεν είναι μια χαρά εξωτερική τυπική. Είναι μια χαρά η οποία έχει δύο βασικούς άξονες. Και είναι αυτοί οι δύο βασικοί άξονες αυτής της χαράς, την οποία χαρά την βιώνουμε κάθε φορά που ερχόμαστε σε κοινωνία με τον Θεό. Ο ένας ο άξονας είναι η κάθαρση του ανθρώπου από την αμαρτία και τα πάθη. Μου έλεγε κάποτε κάποιος ότι έχω μια τέτοιο σκοτάδι μέσα στο μυαλό μου που δεν μπορώ να ησυχάσω. Τι είναι αυτό το σκοτάδι? Είναι τα πάθη μας. Είναι η εχμαλωσία του νου και της καρδιάς από τα υλικά πράγματα. Αφήνουμε χωρίς να το προσέξουμε το νου μας, όλη μας την ύπαρξη να εχμαλωτιστεί από αυτά. Και ο δεύτερος άξονας είναι να ενωθεί κανείς με τον Θεό μέσα από την προσευχή, μέσα από τα μυστήρια, μέσα από τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη μας, εισαγωγικά, να προσπαθήσουμε να βάλουμε το στόχο μας, να προγραμματιστούμε και ελεύθερα, εκούσια, να μπούμε μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της χάριτος του Θεού, να είναι αυτό το οποίο έτσι καμιά φορά το λέω και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό, να ανοιχτεί κανείς προς τον Θεό, να κάνει ένα βήμα προς τον Θεό, να ανοίξει την καρδιά του, τον νου του στον Θεό. Κάθε φορά που θα πάμε να προσευχηθούμε, κάθε φορά που θα μπούμε μέσα στον ναό, κάθε φορά που θα έρθουμε σε μια ομιλία, κάθε φορά που θα ανοίξουμε την Καινή Διαθήκη να διαβάσουμε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, κάθε φορά που θα πάρουμε το κομποσχήνι στο χέρι μέσα στο δωμάτιό μας και θα πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί Θεό ελέησον με τον αμαρτωλό», κάθε φορά που πάμε στην εξομολόγηση με συντριβή, με ταπείνωση, με κατάνοιξη, είναι μια κίνηση, ένα άνοιγμα προς την χάρη του Θεού. Και βλέποντας ο Θεός αυτή την κίνηση που κάνουμε προς τον Θεό, με ειλικρίνεια, τότε ανοίγεται αυτός πολύ περισσότερο σε εμάς. Είναι η περίπτωση με τον άσοδο. Τι είπε ο άσοδος? Ερθώνει σε αυτόν
Αναστάς, πορεύσουμε προς τον Πατέρα. Αυτό το πορεύσουμε είναι το άνοιγμα εκκίνησης προς τον Θεό. Και αυτή η πορεία γίνεται μέσα από πολλά πράγματα. Μέσα από τη μετάνοια. Μετανιώνω για αυτό που έκανα. Θέλω να αγωνιστώ, να αλλάξω. Να ζήσω με βάση το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μου θέλημα ή το θέλημα του κόσμου. Θέλω να πλησιάσω περισσότερο τον Θεό. Αυτή είναι η πορεία. Και ενώ πορευόμαστε, έρχεται ο Χριστός, ανοίγει την αγκάλι του. Τι ωραίο εκείνο το τροπάριο, το δοξαστικό των ένων του Ασώτου. Πολύ συγκλονιστικό και έτσι πολύ ελπιδοφόρο. Οδιεμέ έναν κάλυδε το, πώς το λέει, απλώσας τα σαχρά του σουχίας. Άπλωσες διεμέ, άπλωσες λέει τα σαχρά του σουχίας. Τι τα άπλωσες. Για να μας αγκαλιάσει. Αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή την κίνηση προς τον Θεό. Γι' αυτό και όταν γεννιέται ένα παιδί, το να το πάρουμε, να φωνάξουμε τον παπά την πρώτη μέρα να το διαβάσει, όπως λέγαμε την περασμένη φορά, μία ευχή και σε αυτό και στη μητέρα, είναι αυτό το άνοιγμα προς τον Θεό. Είναι αυτή η κίνηση προς τον Θεό για να πάρουμε τη χάρη του. Το να πάρει η νονά ή η γιαγιά ή η μέα, όπως λέει εδώ στην ευχή, το παιδάκι την 8η ημέρα στην εκκλησία, να του δώσουν το όνομα. Ποιο όνομα, Γιώργος, Κώστας, Μαρία κλπ. Όχι. Το όνομά σου, το Άγιο, λέει μια ευχή, θα το δούμε παρακάτω. Θα την αναφέρουμε. Δηλαδή γίνεται εκείνη την ημέρα, την 8η ημέρα, λαμβάνοντας από τον ιερέα και διαβάζοντας την ευχή, το παιδάκι λαμβάνει το όνομα Χριστιανός. Και από εκεί την ημέρα το όνομά του, το βασικό, το σημαντικό, είναι Χριστιανός και λαμβάνει και τη χάρη του Θεού. Και ανοίγεται πλέον αυτό το παιδάκι και η μητέρα και οι συγγενείς εκεί. Καμιά φορά έτσι που στο μοναστήρι και ερχόντουσαν να διαβάσουν αυτή την ευχή ή στις 40 μέρες, ήταν μερικές γιαγιάδες. Μπορεί να μην ήξεραν πολλά γράμματα. Μπορεί να μην ήξεραν θεολογία, να μην είχαν ακούσει αυτά τα οποία λέμε κάθε φορά εμείς εδώ. Και ερχόντουσαν εκεί και κρατούσαν το παιδάκι και έσκυμαν και το κεφάλι τους έτσι. Και θυμάμαι μη χαρακτηριστικά, ήταν μια γιαγιά που το έφερε από ένα χωριό εκεί δίπλα. Και όταν πλησίασε, έδωσε το παιδάκι δίπλα και λέω γιατί το διάδειπλα δεν το κρατάει, δεν το κρατούσε. Για να λύσει, μου έκανε εντύπωση, δεν ξέρω ποια ήταν η σημασία. Για να λύσει το μαντίλι και κρεμόντουσαν κάτω εκείνα τα. Οι άκρες του μαντιλιού κάτω. Και το κρατούσε έτσι, ήταν εκεί με μια στάση προσευχητική. Σαν να λέγε Θεέ μου είμαι εδώ. Να πάρω κι εγώ τη χάρη σου και το παιδάκι. Δηλαδή. Και η κίνηση ακόμη και η στάση που παίρνει κανείς είναι αυτό που λέμε δίνεται στον Θεό. Περιμένει να πάρει από τον Θεό. Να έρθει σε κοινωνία με τον Θεό. Γίνονται μεγάλα μυστήρια, μεγάλες αποκαλύψεις ενώπιον του Θεού μέσα από αυτά τα μικρά, τα ασήμαντα για τους πολλούς ασήμαντα, αλλά πολύ σημαντικά για τον άνθρωπο. Και ξέρετε τι με συνθλίβει και με στεναχωρεί. Που βρίσκονται θεολόγοι, ιερείς, ακόμη και επίσκοποι, να λένε ότι δεν είναι αναγκαίο να χρησιμοποιεί σήμερα η Εκκλησία τις προβαπτισματικές ευχές. Προβαπτισματικές ευχές εννοούμε την ευχή που διαβάζουμε την πρώτη μέρα, την 8η ημέρα, στις 40 και τις ευχές που διαβάζουμε τους λεγόμενους εξορκισμούς ή εφορκισμούς πριν από το βάπτισμα. Και βγαίνουν σήμερα και υποστηρίζουν με ένα έτσι και μάλιστα επικίνδυνο τρόπο και πολλές φορές και με ένα φανατισμό ότι αυτά είναι επηρεασμοί από την Ιουδαϊκή θρησκεία, είναι κατάλοιπα από διάφορες ξένες παραδόσεις κλπ. Και ότι δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα και δεν έχει ανάγκη η Εκκλησία από καθαρισμούς και από ευλογίες κλπ. Αφού ο άνθρωπος ήδη ζει μέσα στην χάρη του Θεού. Όλοι αυτοί που μιλούν με αυτόν τον τρόπο και βάζουν αυτά τα διλήμματα ενώπιον του Θεού αγνοούν πρώτα και πρώτα την κατάσταση με την οποία γεννιέται ο άνθρωπος. Αγνοούν δηλαδή σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο άνθρωπος
όταν γεννιέται. Και τι χρειάζεται για να υπάρξει, για να ζήσει, για να επιβιώσει πνευματικά, αλλά θέλετε και σωματικά, από την πρώτη μέρα της γέννησής του, ή αν θέλετε ακόμη, από την πρώτη μέρα της συλλήψεώς του. Ακόμη το χειρότερο, αρνοούν αυτοί, είτε θεληματικά είτε αθέλητα, και μακάρι να μην είναι θεληματική η άγνοιά τους, και να προέρχεται είτε από... γιατί δεν έχουν εμβαθύνει στο μυστήριο και στη φύση της Εκκλησίας. Δεν ξέρουν τι είναι η Εκκλησία. Γι' αυτό θέλω έτσι να σταθώ λίγο σε αυτό το θέμα. Να δούμε ποια είναι η φύση της Εκκλησίας, για να καταλάβουμε γιατί είναι αναγκαία, απαραίτητα, απαραίτητες αυτές οι προβαπτισματικές ευχές και γιατί πρέπει να τις κάνουμε, αλλά και πώς πρέπει να τις ζούμε και να τις βιώνουμε. Πρώτα θέλω να πω, αναφέροντας σας δύο χωρία από την Αγία Γραφή, ένα από την Παλαιά Διαθήκη και ένα από την Καινή Διαθήκη, που δείχνουν σε ποια κατάσταση γεννιέται ο άνθρωπος και τι χρειάζεται αμέσως να του δώσουμε. Δηλαδή είναι περίπου σαν κάποιον παιδί να γεννιέται και να έχει πρόβλημα στους πνεύμονες. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει οι γιατροί να σου πούνε να κάνουν, τι θα φέρουν, οξυγόνο. Και του βάζουν μια μασκούλα εκεί για να αναπνεύσει, να κρατηθεί στη ζωή. Διαφορετικά, αν το αφήσουν έτσι, είναι μέσα στη ζωή, αλλά αν δεν πάρει τόσο οξυγόνο όσο χρειάζεται, μετά από λίγο θα εκπνεύσει. Δεν θα κρατηθεί. Είναι έτσι, αδελφοί, τι οποίοι είσαι νοσοκόμα. Γι' αυτό βλέπεις εκεί, τρέξε λέει, φέρε την μπουκάλα από το οξυγόνο. Να του βάλουμε οξυγόνο να ζήσει. Γιατί ξέρουν ότι χωρίς το οξυγόνο δεν ζει. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στην πνευματική κατάσταση του ανθρώπου που γεννιέται. Λέει ο προφήτης Δαβίδ, πάντες εξέκλειναν άμα ηχλειώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Δηλαδή όλοι εξέκλειναν από την χάρη του Θεού. Όλοι λόγω αυτής της παρέκκλησης, της αποστασίας από την χάρη του Θεού, αχλειώθησαν. Έχασαν δηλαδή αυτή την εσωτερική καθαρότητα. Η φύση του ανθρώπου πλέον έχει φθαρεί, έχει αμαυρωθεί, είναι άρρωστη. Θέλει οξυγόνο για να ζήσει, πνευματικό. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος, αυτό που δίνει, λέει, ζωή στο σώμα, είναι η ψυχή. Γι' αυτό όταν χωριστεί η ψυχή από το σώμα, τότε τι λέμε, ο άνθρωπος επέθανε. Αυτό που δίνει όμως, λέει, η ζωή στην ψυχή του ανθρώπου, είναι η ενέργεια, η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Εάν αποχωριστεί η ψυχή από την ενέργεια, την χάρη του Αγίου Πνεύματος, αχλειώνεται. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ζήσει σωστά, πνευματικά, φωτισμένα, εξαγιασμένα, και δεν μπορεί να ποιήσει το καλό. Και αυτό δεν είναι για ορισμένους, ουκ έστι έως ενός, όλοι ανεξαιρέτως. Και το λέει ο προφήτης Δαβίδ, καθοδηγούμενος από την χάρη και την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και έρχεται μετά από αιώνες ένας άλλος μεγάλος προφήτης, Απόστολος, διδάσκαλος της Εκκλησίας μας, να μας επαναλάβει το ίδιο πράγμα, ο Απόστολος Παύλος. Πάντες ήμαρτον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Επειδή φέρουμε μέσα μας όλοι την φύση την οποία κληρονομούμε από τον Αδά, φέρουμε μέσα μας αυτή την φθορά, αυτό το σκοτάδι του νου, αυτή την άγνοια, αυτή την κατάσταση, την ασθενή που κουβαλάει η ανθρώπινη φύση. Και ο λόγος που είμαστε ασθενείς στην ανθρώπινη φύση και στην ψυχή και στο νου κλπ. Είναι γιατί υστερούμαστε τις δόξεις του Θεού. Και συμπληρώνει πολύ όμορφα ο Απόστολος Παύλος. Δικαιούμενοι δωρεάν
τι αυτού χάρητη δια της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού. Δικαιωνόμαστε, θεραπευόμαστε, αποκαθίσταται η ανθρώπινη φύση, αποκαθίσταται η σχέση, η σωστή του ανθρώπου με τον Θεό, πώς? Με την χάρη την οποία μας έδωσε ο Χριστός μέσα από το όλο έργο το οποίο έκανε. Άρα λοιπόν το οξυγόνο που χρειάζεται ο άνθρωπος από τη στιγμή που θα γεννηθεί, ποιο είναι? Η χάρη του Θεού. Γι' αυτό και τρέχουμε και φωνάζουμε τον παπά, έλα, εγέννησε η γυναίκα μου, ξέρω εγώ, η κόρη μου, η εγγονή μου κλπ. Έλα να της δώσεις οξυγόνο πνευματικό. Και έρχεται ο παπάς εκεί με το πετραχύλι, τον αποθέτει στο κεφάλι, τα κουμπά εκεί και τι επικαλείται? Να έρθει το έλεος, η χάρις, ο αγιασμός, η ευλογία και επί το πεδίο τούτο και τη μητέρα αυτού και να ενδυναμώσει το και το πεδίο, να ενδυναμώσει και τη μητέρα κλπ. Χρειάζεται ή δεν χρειάζεται? Είναι απαραίτητο ή δεν είναι απαραίτητο? Αφού πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης της χάρητος του Θεού και δικαιούνται μόνο χάρητη του δωρεάν δι' αυτού χάρητη, πρέπει κάποιος να πάρει να φωνάξει τον παπά να έρθει να μεταδώσει αυτή τη χάρη. Αυτό κάνει. Και έρχεται εκεί και λέει, του Κυρίου δεηθώμε, Κύριε ελέησον, ας παρακαλέσουμε τον Θεό. Τι να τον παρακαλέσουμε? Να έρθει το έλεος του, η χάρη του, να πάρουμε οξυγόνο πνευματικό για να ζήσουμε και να επιβιώσουμε πνευματικά. Γιατί, το λέει παρακάτω σε μια ευχή και θα το διαβάσουμε εκεί, φύλαξε, λέει, το παιδί αυτό από βασκανία, από φαρμακείες, από βασκανίες, από την ενέργεια του πονηρού. Γιατί φοβάται η Εκκλησία τις βασκανίες των πονηρών, τις φαρμακείες, τις μαγείες κλπ. Γιατί το λέει αυτό εκεί, να το φύλαξει? Διότι όταν γεννηθεί το παιδί, αφού υστερείται της χάριτος του Θεού, είναι ανοχήρωτο. Και ακούστε τι τραγικότητα να αφήνει η μητέρα, ο πατέρας, η οικογένεια, ανοχήρωτο το παιδί από τη χάρη του Θεού και μετά να διερωτάτε γιατί εγκυμάται το παιδί, γιατί τράσεται το παιδί, γιατί, αφού είναι ανοχήρωτο. Η χάρη του Θεού το οχυρώνει, το προστατεύει, το καλύπτει, το αγκαλιάζει μέσα στην αγάπη του ο Θεός. Και εμείς του στερούμε αυτή την δυνατότητα. Και εκείνο και εμάς. Δεν είναι τυχαίες οι λέξεις που βάλανε οι πατέρες μέσα σε αυτές τις ευχές. Τις ακούμε εμείς και λέμε, α, καλά. Βρίσκονται πίσω σε αιώνες και καταστάσεις που υπήρχαν τις δαιμονίες κλπ. Είναι πραγματικότητες. Αφού σκεφτόμαστε, να δείτε πώς σκεφτόμαστε εκεί, θα γεννηθεί το παιδί. Α, τι θα κάνουμε, πώς θα βάψουμε το δωμάτιο, τι χρώματα να το βάλουμε, πώς θα είναι η γωνία του παιδιού, πώς θα είναι τα ρούχα του παιδιού, τι θα το κρεμάσουμε από πάνω να βλέπει το παιδάκι για να δούμε. Όλα αυτά τα σκεφτόμαστε και τα αφήνουμε ανοχήρωτο από την χάρη του Θεού. Ούτε καν πολλές φορές σκεφτόμαστε να του βάλουμε μια εικόνα του Χριστού, της Παναγίας εκεί. Πήγαινε παλαιότερα η γιαγιά ή η μητέρα και σταύρωνε με το χέρι της το μαξιλάρι του παιδιού και έλεγε εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Αυτό είναι το άνοιγμα που λέμε προς τον Θεό. Να έρθει να σκεπάσει το παιδί, να μας σκεπάσει εμάς. Το σταύρωνε, καρφίτσωνα ένα σταυρωδάκι πάνω στο παιδάκι συνεχώς. Τώρα το βάλουν αμματόπετρο. Συνεπώς λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, πολύ απαραίτητο από την πρώτη στιγμή το παιδάκι να γίνεται μέτοχο της χάρητος του Θεού και όλη η οικογένεια για να οχυρώνεται, για να είναι μέσα στη σκέπη και την προστασία του Θεού. Το δεύτερο το οποίο είπαμε είναι ότι αγνοούν την φύση της Εκκλησίας. Ποια είναι η φύση της Εκκλησίας? Και ένα άνθρωπος ο οποίος καλείται μετά τη γέννησή του να γίνει μέλος της Εκκλησίας, να προετοιμαστεί για αυτή την κατάσταση.
Λοιπόν, η Εκκλησία είναι Αγία. Έτσι. Γιατί είναι Αγία? Γιατί έχει ως κεφαλή τον Χριστό, ο οποίος είναι ο μόνος Άγιος. Και εμείς όλοι είμαστε τα μέλη αυτής της Εκκλησίας, αυτού του σώματος. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε ενωμένοι με την κεφαλή και να είμαστε της Εκκλησίας που είναι Αγία, πρέπει να είμαστε και εμείς Άγιοι. Όταν λέμε εκεί στο σύμβολο της πίστεως, πιστεύω εις μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τι εννοούμε? Την Εκκλησία της Κύπρου, της Ελλάδος, της Ρουμανίας, της Ελλήνης κλπ. Όχι. Η Εκκλησία που πιστεύουν και λένε ότι είναι Αγία, είναι ο Χριστός και τα μέλη Του, τα οποία είναι συνδεδεμένα μαζί Του, τρέφονται με την χάρη Του, τρέφονται με την ενέργειά Του, είναι οργανικά, πνευματικά ενωμένοι μαζί Του και η ζωή Τους είναι τέτοια που είναι σύμφωνη με την κεφαλή Τους. Γι' αυτό και λέγεται Αγία. Η Εκκλησία λοιπόν είναι Αγία, μη έχουσα σπήλων ή ρητίδα ή τι των ποιούτων, λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό είναι η Εκκλησία. Δεν έχει κάτι το οποίο να τη μειώνει, κάτι που να τη λερώνει, κάτι που να αλλάζει το χαρακτήρα της και να μετατρέπει κάτι άλλο εκτός από Αγία. Και οι πιστοί με την ενσωμάτωσή τους εις την Εκκλησία λέγονται και χαρακτηρίζονται ως Άγιοι. Βλέπετε, ο Απόστολος Παύλος, όταν θα έκαναν έρανο λογία, εκεί οι χριστιανοί της Κορίνθου, της Μακεδονίας κλπ. Για τους χριστιανούς των Ιεροσολύμων που υπέφεραν από τους διωγμούς, τους λέει ο Απόστολος Παύλος, ελάτε αδελφοί μου, να κάνουμε ένα έρανο για τους Αγίους που κατοικούν εις τα Ιεροσόλυμα. Ποιους Αγίους εννοούσε? Τους χριστιανούς, τους πιστούς, οι οποίοι ετρέφονται από την χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν, οι πιστοί που ενσωματώνονται εις την Εκκλησία προσφωνούνται και λέγονται Άγιοι. Έτσι λοιπόν, γίνεται κατανοητό και αντιληπτό και προφανές γιατί καταβάλλεται προσπάθεια εκ μέρους της Εκκλησίας να διατηρήσει μέσα στον άνθρωπο την αγιότητά της. Και τι σημαίνει αγιότητα? Αγιότητα είναι η μετοχή του ανθρώπου στη χάρη του Θεού, την οποία έχασε μέσα στον Παράδεισο. Γι' αυτό και μόλις γεννηθεί ένα παιδάκι, επειδή θέλουμε δυνάμει να γίνει Άγιος, να ενσωματωθεί στο σώμα του Χριστού της Εκκλησίας και να γίνει κοινωνό της χάρητος του Θεού, πάμε και φοράζουμε τον παπά και του λέμε, δώσε στο παιδάκι μας την χάρη του Θεού. Κάνε το κοινωνό της αγιότητος του Θεού για να προοριστεί να γίνει Άγιος, να γίνει μέρος του σώματος του Χριστού. Να το φυλάξει χάρης του Θεού, να το προστατεύσει, να το ενισχύσει, να το προετοιμάσει αυτό το παιδάκι, ώστε να αξιωθεί και του βαπτίσματος. Αυτά που σας λέω τώρα έτσι παραστατικά και με απλά λόγια, τα λέει στις ευχές. Στις ευχές τις προβαπτισματικές που διαβάζουμε, αυτό λέει. Φύλαξε, διατήρησε το παιδί κλπ. Δώσε τη χάρη σου για να αξιωθεί στην κατάλληλη μέρα να προσέλθει να πάρει το Άγιο σου όνομα στο βάπτισμα. Άρα λοιπόν, εφόσον η Εκκλησία, η φύση της Εκκλησίας είναι Αγία, πρέπει και αυτά τα μέλη τα οποία προσλαμβάνονται από την Εκκλησία να είναι Άγια, δηλαδή μέτοχα της χάρητος του Θεού. Επομένως, για την Εκκλησία, παρά τις αγιαζόμενες πράξεις όπως είναι ο γάμος και η τεκνογονία, επειδή ο άνθρωπος φέρει μέσα του τα στίγματα της αδανίας δόσεως, έτσι παραφυλάσσει η αμαρτία. Ξέρετε, στο γάμο απαιτείται η σοφροσύνη των συζύγων.
όμως μη τηρουμένων των όρων της σοφροσύνης, στην τεκνογωνία συνυπάρχει ο πολισμός της εμπάθειας, της φιλαυτίας, του εγωισμού, της ειδονής. Έτσι ανακύπτει η αναγκαιότητα της καθάρσεως και της μητέρας και του πατέρα μετά από αυτή τη γέννηση του παιδιού. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας σύνταξαν αυτές τις προβαπτισματικές ευχές, το περιεχόμενο των οποίων προσδιορίστηκε ώστε να έρχεται ως αγιαστική, να επικαλείται μάλλον η Εκκλησία την χάρη του Θεού, αφενός μεν για να καθαριστεί ο άνθρωπος ακόμα και από αυτές τις προσωπικές αμαρτίες, τη φιλαυτία, την ειδονή, τον εγωισμό, έτσι την εμπάθεια που επικρατεί μέσα και λοιπά στον άνθρωπο. Καμιά φορά περνάει και ο λογισμός ότι εμείς έκαναμε το παιδάκι μας, ενώ θυμάστε όταν γέννησε η Εύα το παιδάκι και το είδε εκεί, εστράφηκε προς τον Θεό και λέει «Εκτισάμι άνθρωπο δια του Θεού». Αυτό το κάνουμε και εμείς, όχι με τα ίδια λόγια, με το να πάμε να φωνάξουμε τον παπά να έρθει να διαβάσει ευχή στο παιδάκι. Το να το πάρουμε στις 8 μέρες ή στην εκκλησία, το να το πάρουμε στις 40, το να το οδηγήσουμε στο βάπτισμα, το να το συνδέσουμε με την εκκλησία, με την χάρη του Θεού, είναι σαν να λέμε «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, μου έδωσες αυτό το παιδάκι. Με αξίωσε να είμαι συνδημιουργός στη δημιουργία τη δική σου. Γι' αυτό και σου το δίδω, σου το παραδίδω, φύλαξε το». Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. «Γονείς, προσέξτε πώς μεγαλώνετε τα παιδιά σας, εν ουθεσία και παιδεία Κυρίου». Όχι αυτόνομα, όχι έξω από τη ζωή και την ατμόσφαιρα της Εκκλησίας να μεγαλώνετε τα παιδιά σας κι εσείς, αλλά μέσα στην χάρη του Θεού. Έτσι λοιπόν με τις ευχές αυτές επικαλούμαστε την χάρη του Θεού να μας καθαρίσει, να μας φωτίσει, να μας αγιάσει, να μας χαριτώσει και εμάς και το παιδάκι το οποίο ήρθε εις τον κόσμο. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι όσα είπαν και ενήργησαν οι Άγιοι Πατέρες τα έκαναν φερόμενοι υπό Πνεύματος Αγίου για να σώσουν τον άνθρωπο. Έτσι ακόμα και εμείς, αν δεν κατανοούμε με το φτωχό μας μυαλό γιατί να βάζουν αυτές τις ευχές, γιατί να μιλούν έτσι οι ευχές, γιατί να λένε εκείνο, να λένε το άλλο κλπ, πρέπει να τα δεχόμαστε ως θεσπίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και θέλω να σας αναφέρω δύο χωρία της Αγίας Γραφής για να καταλάβετε πόση μεγάλη σημασία έχουν αυτά τα οποία μας εδίδαξαν, μας αποκάλυψαν οι πατέρες για την πνευματική μας ζωή. Το ένα είναι από τη Δευτέρα Επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, στίχος 21. Λέει, προσέξτε λέει στους χριστιανούς, «Ούχαρ θελήματι ανθρώπου εινέλθει ποτέ προφητεία». Δηλαδή, οι προφητείες οι οποίες αποκαλύπτονται μπροστά μας, και τι είναι οι προφητείες, είναι το θέλημα του Θεού, η αγάπη του Θεού, η χάρη του Θεού, ο τρόπος σωτηρίας του ανθρώπου δια του Θεού, όχι δια του τρόπου του δικού μας. Αυτό είναι η προφητεία. Η προφητεία δεν είναι μεντολολογία, δηλαδή κάτι που θα μας λέει κάτι το οποίο θα γίνει στο μέλλον. Είναι η αποκάλυψη του θελήματος του Θεού, η αποκάλυψη του τρόπου σωτηρίας του ανθρώπου. Και αυτό δεν γίνεται για να ικανοποιήσει το ανθρώπινο θέλημα, είτε γιατί το σκέφτηκε, το διανοήθηκε κάποιος άνθρωπος και μας το είπε, αλλά υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Αλλά Άγιοι άνθρωποι του Θεού, καθοδηγούμενοι από την χάρη του Αγίου Πνεύματος, ελάλησαν. Γι' αυτό και λέει εκεί στις προφητείες, αν προσέξετε, όχι Ισαΐας λέει,
Όχι Δαβίδ λέει ή ξέρω εγώ Δανιήλ λέει, αλλά τι λέει. Τάδε λέει Κύριος. Και αυτό το οποίο αποκάλυψε ο Κύριος στους Αγίους ανθρώπους, φερόμενοι αυτοί υπό την χάρη του Αγίου Πνεύματος, μας το αποκαλύπτουν. Όταν αρνούμαστε αυτά τα οποία μας αποκάλυψαν, μας έδωσαν οι πατέρες, ξέρετε τι αρνούμαστε στην ουσία. Την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την αποκάλυψη του Θεού. Τον τρόπο σωτηρίας, την οποία μας αποκάλυψε ο Θεός δια των Αγίων ανθρώπων. Και έχει και ένα άλλο χωρίο του Αποστόλου Παύλου, εκεί στην Εφεσίους Επιστολή, στο 5ο κεφάλαιο. Ξέρετε, η Εφεσίους είναι η πιο, έτσι, εκκλησιολογική επιστολή. Είναι αυτή που μας εισαγάγει μέσα στο πνεύμα της Εκκλησίας. Και τι είναι η Εκκλησία και πώς βιώνεται το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα στη ζωή μας. Και μιλώντας ο Απόστολος Παύλος για τον γάμο, προσέξτε, μιλάει για τον γάμο και καταλήγει στην Εκκλησία. Μυστήριο πράγμα. Τώρα ποια σχέση έχει ο γάμος, δηλαδή η σύζευξη ανδρός και γυναικός, με το μυστήριο της Εκκλησίας. Ακούστε. Οι άντρες, προσέξτε το, οι άντρες που είσαστε εδώ, αγαπάτε τας γυναίκας εαυτόν. Ξεκάθαρες κουβέντες. Πώς να τις αγαπάτε όμως. Σαρκικά, με κέντρο την ειδονή, τον εγωισμό, την φιλαυτία. Πώς. Καθώς ο Χριστός ηγάπησε την Εκκλησία. Και εαυτόν παρέδωκε υπέρ αυτής. Γιατί έδωκε τον εαυτό του ο Χριστός εις την Εκκλησία, σε εμάς δηλαδή όλους. Μην πήγαινε ο νόμος των ναών να λέμε Εκκλησία. Είσαι μια διοίκηση της Εκκλησίας. Εμείς είμαστε η Εκκλησία. Γιατί έδωσε τον εαυτό του ο Θεός, ο Χριστός εις την Εκκλησία. Ή να αυτήν αγιάσει καθαρίσας το λουτρό του ύδατος εν ρήματι. Καταλάβετε γιατί έδωσε τον εαυτό του. Για να την αγιάσει μέσα και να την καθαρίσει μέσα από το βάπτισμα. Και την ενέργεια και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Καταλάβαμε ποιος είναι ο σκοπός της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο σκοπός των μυστηρίων, των ευχών της Εκκλησίας. Να καθαρίσει τον άνθρωπο και να τον αγιάσει γινόμενος μέτοχος της χάριτος του Θεού ή να παραστήσει αυτήν την Εκκλησία. Και έτσι πρέπει να σκεφτείτε ο άντρας. Πώς θα παραστήσω την γυναίκα μου ή η γυναίκα τον άντρα. Πώς θα παραστήσω τον άντρα μου. Άγιο, καθαρό ή να αυτήν την Εκκλησία εαυτό παραστήσει αυτήν και αυτό έδοξο την Εκκλησία. Και ποια είναι η δόξα της Εκκλησίας. Μη έχουσαν σπήλων ή ρητίδα ή τίτων τιούτων, αλλά είναι Αγία και άμνος. Τι ωραία. Και βάλει αυτές τις ευχές να διαβάζονται, να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, στα μυστήρια, να ζούμε αυτή την πνευματική ζωή, να μας παραστήσει Αγίους, να μην έχουμε ούτε σπήλων ή ρητίδα ή κάτι το οποίο να μας μειώνει ενώπιον του Θεού. Γιατί ότι μέλη εσμέν του σώματος αυτού του Χριστού, εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Και πώς είμαστε εκ της σαρκός και εκ των οσταίων του Χριστού και πρέπει να είμαστε καθαροί, αγιασμένοι, χωρίς σπήλο ή ρητίδα, πώς είμαστε από τη σάρκα του και από τα οστά του. Το λέει ο Ιερός Χρυσόστομος όταν πήγε το Ιωλιστής και έβαλε εκεί τη λόχη στην πλευρά του Χριστού, εξήλθε εκ της πλευράς αυτού αίμα και είδωρ. Και τι είναι το ήρωα, λέει,
το βάπτισμα. Και τι είναι το αίμα? Η Θεία Κοινωνία. Τα λαμβάνει ο χριστιανός και τα δυο αυτά, και το βάπτισμα και τη Θεία Κοινωνία, από πού? Εκ της πλευράς και εκ των οσταίων του Χριστού. Και ενώνεται μαζί του και πλέον είναι εκ της σαρκός αυτού και εκ των οσταίων αυτού. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, προσέχετε τα σώματα σας, λέει, το οποίο είναι του Θεού, ένα δικό σας πνεύμα, αφού εμπαπτιστήκετε και ενωθήκετε με αυτό. Και έρχεται η Εκκλησία λοιπόν να μας καταστήσει αγίους, καθαρούς, άμμωμους, άσπυλους ενώπιον του Θεού και εμείς λέμε είναι κατάλοιπα εβραϊκά, είναι παροχημένες καταστάσεις, δεν χρειάζονται αυτά και ο Θεός δεν θέλει αυτά τα πράγματα κλπ. Καταλάβετε πόση άγνοια υπάρχει μέσα στον κόσμο, γιατί αγνοούν αυτό τούτο το μυστήριο της ύπαρξης της Εκκλησίας μας και ποιος είναι ο σκοπός και ο στόχος του ανθρώπου. Έχετε λίγη όρεξη ακόμη? Θέλω να σας διαβάσω μια ευχή που λέγεται την 8η ημέρα. Τις άλλες τις είχαμε διαβάσει νομίζω όλες του, αν θυμάμαι καλά. Δεν τις είχαμε διαβάσει. Ακούστε λοιπόν να δείτε αυτά που σας έλεγα προηγουμένως. Πάει λοιπόν την πρώτη ημέρα εκεί ο ιερεύς, βάζει το πετραχύλι, βάζει το χέρι πάνω στο παιδάκι και στην μητέρα και λέει του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ότε εχθείς εκ της Παρθένου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, και ως νύπιον εμφάτην ανακληθείς και ως βρέφος αναδειχθείς. Θα τον καλοπιάσουμε λίγο. Ξέρεις, έγινε και εσύ παιδάκι. Εγέννησες σε μάνα. Και ξέρεις, εκπείρας ως άνθρωπος πλέον, τι σημαίνει να γεννιέται ένα παιδάκι εκεί, παρότι η Παναγία γέννησε, συνέλαβε και γέννησε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό το οποίο συλλαμβάνουν και γεννούν οι υπόλοιπες μητέρες κλπ. Αλλά πάμε εμείς έτσι εκεί μπροστά με το θάρρος που έχουμε στον Χριστό και του λέμε Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, εσύ που γεννήθηκες με την Παναγία μας και ως νύπιον εμφάνι, έλα τώρα και την παρούσα βούλη σου, την σήμερα έξασα το παρόν πεδίο. Τι ωραίο αυτό το παιδάκι εδώ, ελέησον. Καλούμαστε το έργο, στην χάρη, το φωτισμό και συγχώρησον τα εγκούσια και τα ακούσια αυτής πτέσματα. Δεν ξέρουμε. Τώρα που γεννούσε και είχε νεύμα, ξέρουμε τι είπε μέσα της πως είπε. Θεέ μου, γιατί. Γιατί να μου το κάνεις Θεέ, γιατί να πονώ, γιατί να με γεννιέται, γιατί πόση ώρα. Έναν τέχω πιο. Και τα βάζει με το Θεό, τα βάζει από εκεί. Μα παρακαλώ τους Αγίους και μην βοηθούν. Και τα εμπούσια και τα ακούσια πτέσματα αυτής. Και διαφύλαξον αυτοί από πάσης του διαβόλου τυραννίδος και το εξ αυτής και ηθέν ήπιον διατήρησον. Βλέπετε τι κάνει η χάρη του Θεού. Διατηρεί. Φυλάσσει. Το πιάνει μέσα στην αγκαλιά του ο Θεός και το έχει υπό την προστασία του. Από πάσης φαρμακίας, ξέρετε τι φαρμακία, μαγείες, βασκανίες κλπ. Γιατί, σας είπα προηγουμένως, είναι ανοχήρωτο το παιδάκι και του δίνουμε τη χάρη του Θεού για να το προφυλάξει. Από πάσης χαλεπότητος, από πάσης ζάλης του αντικειμένου, από πνευμάτων πονηρών, ημερινών και νυχτερινών. Ταύτην δε την γυναίκα διατήρησον υπό την κρατεάν χείρα σου και δώσ' αυτή ταχυνή εξανάσταση και του ρήπου κάθαρο και τους πόνους θεράπευσον και ρώση και ευρωστία ψυχήστε και σώματι δόρισε. Και έρχεται και μετά και του λέει είπα σου να φτιώξεις τους δαίμονες
να μην ενοχλούν τα παιδάκια και τη μάνα μου. Αλλά είναι αρκετά το σιώξεις. Και διαγγέλων φεδρών και φωτεινών, ταύτιν περίθαλψον και περιφρούρισον, από πάσης επελεύσεως των ουράνων πνευμάτων. Ναι, Κύριε, από νόσου και μαλακίας, από ζήλου και φθόνου και οφθαλμών βασκανίας, και ελέησον αυτήν και το βρέφος κατά το μέγα σου έλεος. Και καθάρισον αυτήν από του σωματικού ρήπου και των ποικίλων αυτή επερχομένων πλαγνικών ενοχλήσεων, και έξαξον αυτήν δια της ταχυνής σου ελεημοσύνης εν το ταπεινό αυτή σώματι εις επανόρθωση. Επειδή τότε δεν υπήρχαν τα μέσα τα ιατρικά κλπ, η γυναίκα ήταν εξουθενωμένη. Ήταν γι' αυτό λέει ταπεινό σώμα. Εν είχε δύναμη δηλαδή να αντέξει κλπ. Και παρακαλούσε τον Θεό ακόμη και αυτή την αδυναμία να την βοηθήσει. Και προσέξτε το τελευταίο. Ακούστε τι λέει στο τέλος. Και το εξ αυτής κοιηθέν νήπιο, αξίωσο προσκυνήσε τον επίγειο ναό, ονειτήμασας εις το δοξολογήστε το όνομά σου το Άγιο. Την προετοιμάζει δηλαδή για τις 8 μέρες τώρα. Την υπενθυμίζει. Και λέει εκεί, Χριστέ μου, του δίνουμε τώρα την, του δίνεις τώρα τη χάρη σου, αλλά τι είναι αρκετό. Αξίες ότι μετά από 7-8 μέρες να πάμε στον ναό σου τον Άγιο και να προσκυνήσει εκεί και να αξιωθεί να γίνει μέτοχος του ονόματός σου του Αγίου. Χριστιανός δηλαδή. Ό,τι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προστήριξη κλπ. Κλπ. Να διαβάσουμε ακόμα μία ευχή και να μείνουμε μέχρι εδώ και να συνεχίσουμε την άλλη φορά. Και πάλι επανέρχεται. Του Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών. Τι ωραία μου, πολύ με συγκινεί αυτή η φράση. Σε όλες τις ευχές όταν τη λέμε, ξέρετε έτσι μέσα μου αισθάνομαι ότι πράγματι είναι δικός μας. Μας ανήκει, είναι κοντά μας. Γύρω μας, πανταχού παρόν, μας περικλεί μέσα του. Τον αναγνωρίζουμε, τον ζούμε, τον λέμε, Κύριε ο Θεός ημών. Δεν είσαι απρόσωπος Θεός, ξένος Θεός, μας ανήκεις, είσαι δικός μας. Σου το λέμε, Κύριε ο Θεός ημών. Άμα τον αισθάνεται κανείς τον βιώνει έτσι και του το λέει και το νιώθει και το βιώνει, τότε ο Θεός λυγίζει. Ένα τύχη. Πάτε κάτω και έρχεται λίγο, ό,τι θέλεις. Να σου δώσω. Κύριε ο Θεός ημών, ο ευδοκίσας κατευθύν εκ των ουρανών και γεννηθήν εκ της Αγίας Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Τον το καλό κλείσμα έχουμε το συνέχεια. Α, του λέμε να μην ξέρεις, ήρθες, εγεννήθηκες, αποκαλύφθηκες, μας είπε να σε τρέχουμε από πίσω, να έρχομαστε να χτυπούμε την πόρτα σου να μας ανοίξεις, να καθόμαστε συνέχεια εκεί και να επιμένουμε. Θυμάστε την παραβολή εκείνη που πήγε η χείρα και πίεζε τον δικαστή και επειδή την ευαρέθηκε, λέει, πόσο λέω να πιέζεις και να με, εντάξει, πες μου τα που θέλει να σου κάνω. Λοιπόν, ήρθες λοιπόν, γιατί ήρθες στον κόσμο και γεννήθηκες εκ της Αγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δια της σωτηρίαν ημών των αμαρτωλών. Ο γινόσκο, ξέρεις το ασθενές της ανθρώπινης φύσης, ξέρεις την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης, τη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε λόγω της ασθένειας που, της ανθρώπινης φύσης που κουβαλούμε μέσα μας. Ο γινόσκον το ασθενές της ανθρώπινης φύσεως, συγχώρησον την δούλη σου, τάδε, τη δεξάσει σήμερα κατά το πλήθος των εκκληρμών σου. Εσύ ήρθες και μας είπες, σήμερα είπας Κύριε, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την γη και κατακυριεύσατε αυτής. Αυτή η αποκάλυψη του Θεού που μας είχαμε, αυξάνεστε και πληθύνεστε, δεν αναφέρεται μόνο στο να πολλαπλασιαστούμε και να γίνουμε πολλοί άνθρωποι
πάνω στον πλανήτη μας, να κάνουμε πολλά παιδιά. Αλλά αναφέρεται και στην αύξηση την πνευματική. Να αυξηθούμε ως προς την χάρη και την δόξα του Θεού. Γιατί φανταστείτε κανείς να γεννιέται νήπιο, βρεφάκι εκεί, να μεγαλώνει σωματικά και να μένει νήπιο βρεφάκι στην ψυχή και στο νου. Δεν το κάνεις. Δεν αξίζει. Φανταστείτε έναν άνθρωπο ο οποίος να είναι σωματικά ηλικιωμένος, ενήλικας και πνευματικά να είναι μωρός. Ανόητος δηλαδή. Και να κυριαρχούν μέσα του τα πάθη, οι αμαρτίες, η αποστασία από τον Θεό. Τι να τον κάνεις, πού να τον παρουσιάσεις. Γι' αυτό και λέει, εσύ ήρθες και μας ήρθες και δική σου εντολή, αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσατε την κοινή και κατακυρεύσατε αυτής. Ως προς το θέμα της γέννησης του παιδιού, της αύξησης της σωματικής και εμείς οι γονείς, συμβάλαμε με την συζυγία και τη συνέβρεση την οποία είχαμε. Και ευλόγησες και εσύ αυτή τη συνέβρεση και ήρθε το παιδάκι. Την άλλη την πνευματική αύξηση, κοίταξε, δεν τα μπορούμε να καταφέρουμε. Δύσκολο να το αναλάβουμε μόνοι μας. Δεν μπορούμε να πολλοσυνεργήσουμε, γι' αυτό ήρθαμε και φωνάξαμε σε εσένα, έλα εδώ, να συμβάλλεις εσύ σε αυτή την αύξηση την πνευματική και το να πληθύνει μέσα η χάρη του Θεού. Δια τούτο που μας είπες και εμείς τη δούλη σου δεόμεθα. Και φανταστείτε τώρα φωνάξουμε τον παπά και να τρέχουμε δεξιά-αριστερά αντί να παρακαλούμε δεόμεθα. Και δεν δέται μόνο ο παπάς, δέται και η μητέρα που είναι πάνω στο κρεβάτι, δέται και ο παππούς και η γιαγιά και ο σύζυγος, όλη η οικογένεια δέεται. Κύριε ελέησον, ο νους είναι εκεί, η προσοχή είναι εδώ. Όχι, εδώ κάνουμε την επίπεδο, δεν μπορώ ξανά την επίπεδο. Μα πού είναι το επίπεδο του, μα πού είναι το. Μα. Και τρέχουμε δεξιά-αριστερά και ο παπάς, άσχετο να κάνουμε τη δουλειά του παπάς και εμείς τη δουλειά μας. Έγινε έτσι η δουλειά. Εμείς ανοιγόμαστε στον Θεό για να έρθει να μας ελέησει και εμάς και εκείνους. Δεόμεθα σου και θαρούντες δια της ανεξικάτου σου φιλανθρωπίας, φόβο βοόμεν προς το της βασιλείας σου Άγιον όνομα. Έχουμε αυτό το θάρρος, αυτή την ελπίδα, αυτή την βεβαιότητα. Έχουμε και λίγο φόβο λόγω των αμαρτιών μας, λόγω του ότι διασπάται ο νου μας δεξιά και αριστερά, αλλά ερχόμαστε και σε παρακαλούμε και σου φωνάζουμε προς το της βασιλείας σου Άγιον όνομα. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε την ασθένεια ημών και συγχώρησον την δούλη σου τάδε και παντί το οίκο. Βλέπετε όλο το σπίτι. Ο ένας από κι άλλος από εδώ και λοιπά. Παντί το οίκο. Να έρθει η χάρη του Θεού, να αγιάσει, να ευλογήσει, να ενισχύσει, να φωτίσει. Και παντί το οίκο, όε εγεννήθη το πεδίο. Να το πεδίο είναι εδώ, κέντρο. Και της αψαμένης αυτής και της εμφάδε βρισκομένης πάση, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον, ότι μόνος έχεις εξουσία να αφιένει ομαρτίες. Και επειδή φοβούμαστε να πρέπει να τα καταφέρουμε με αυτά που είπαμε, ερχόμαστε και βάζουμε και μέσα στο τέλος. Πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάνω των Αγίων. Αμήν. Και γίνεται απόλυση. Προσμένοντας το επόμενο βήμα που είναι οι 8 μέρες. Κάνουμε και υπομονή τώρα. Ένα μήνα στις 14 Μαρτίου για να δούμε τι γίνεται την 8η ημέρα. Εκεί γίνονται φοβερά πράγματα. Συγκλονιστικά. Άμα δείτε τις ευχές τι λένε εκεί, αλλάζουν τα πάντα. Γίνεται μια γενική μεταρρύθμιση πνευματική. Και το παίρνουμε ειδήσει. Λοιπόν.
Και εγώ νόμιζα η Ελένη ότι τα έχει απορρίψει. Παράκληση, βάλουμε και μέσα στο νοσοκομείο, λέει γρήγορα να βοηθήσει ο Θεός η Παναγία να γεννήσει καλά, να μην πονέσει, να μην ταλαιπωρηθεί. Και λίγο, εντάξει, παράκληση, προσευχές. Έξω από το Σαλάμους και λοιπά, εκεί που το χειρουργείο, προσευχές, παρακλήσεις, σταυρός και λοιπά. Γεννήθηκε το παιδάκι, ξεχνούμε το Θεό. Ενώ είναι έτσι πολύ συγκλονιστικό αυτό που είπε η Εύα, εκτισάμε, το πρώτο πράγμα που είπε, μόλις είδε το παιδάκι, εθαύμασε, λέει, εχάρηκε και είπε, εκτισάμε άνθρωπον δια του Θεού. Το να φωνάξουμε τον παπά να έρθει εκεί, κάνουμε αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνουμε τα λόγια της Εύας. Και πολλές φορές σκέφτομαι τόση ησυχία, τόση αυτή, τόση προσμονή, τόση ανησυχία πόξω από το χειρουργείο που θα γεννήσει η μητέρα. Αν υπήρχε αυτή η ησυχία, αυτή η τάξη, αυτή η προσμονή, αυτή η αγωνία που θα πάρω τον παπά στο σπίτι να διαβάσει την προσευχή στις 8 μέρες, στις 40, στο βάπτισμα. Αυτό το παιδί θα γινόταν όντως μαζί με όλη την οικογένεια, με το προς της χάρης του Θεού. Και όμως δεν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Είμαι προχθές σε μια κυρία, δεν ακούγες τίποτα. Δηλαδή, να πέφτει κάτω μια καρφίτσα, λέει, κάνε ολόκληρο θόρυβο από την ησυχία. Και λέω, Θεέ μου, να ήταν έτσι οι χριστιανοί στις ώρες της ακολουθίας, προσιλωμένοι εκεί, με κατάνοιξη, με προβληματισμό, τι γίνεται εδώ τώρα, άνθρωπος, πριν λίγο ανέπνεε, τώρα δεν αναπνέει. Τι συμβαίνει, τι γίνεται. Προηγουμένως άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα χρήματα, με τις περιουσίες, με το φαγητό, και τώρα μπαίνει στη Θεία Λειτουργία και μεταβάλλονται όλα αυτά σε κάτι το πνευματικό. Πώς έχω καταλάβει κανείς αυτού, θα σκεφτόταν τίποτα άλλο μέσα στο νόμο, διότι όλα εκεί μεταβάλλονται σε κάτι άλλο. Εκείνη τη στιγμή πάει να υπάρχει γη και γίνεται η γη ουρανός. Λέει ο Ρωσόστομος, αναμειγνύονται ο ουρανός με τη γη. Αν μπορούσαμε έτσι λίγο να το ζήσουμε, να το καταλάβουμε, ανοίγεται μπροστά μας η Βασιλεία του Θεού, παίρνουμε μια μυρωδιά, μια έτσι αίσθηση, πρώτη αίσθηση του τι είναι η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό θα δείτε όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία, Θεία Ευχαριστία, Θεία Κοινωνία, γάμος, βάπτισμα, όλα τα μυστήρια, πώς αρχίζουν. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όλοι. Βλέπετε, παίρνει το Ευαγγέλιο, που είναι ο Χριστός, η αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού, πάνω από την Κολυμβήθρα και λέει, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και του Σταυρώνου. Στο γάμο, το ίδιο, εκεί μπροστά από τα στέφανα, ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και γυρνάει και προσκυνούν οι μελόνιφοι το Ευαγγέλιο και εισάγονται, τους αποκαλύπτεται εκεί η Βασιλεία του Θεού. Παίρνουν μια μυρωδιά του τι είναι η Βασιλεία του Θεού, όσοι την παίρνουν.
όσοι πάνε εκεί και αντιμετωπίζουν τα μυστήρια ως μια κοινωνική εκδήλωση, παίρνουν φωτογραφίες, παίρνουν βίντεο, παίρνουν όλα αυτά όσα παίρνουν, στολίζονται, κοιτάζουν τι φόρεμα, τι νηφικό φόρεσε η νύφη, αν ήταν η στάδε μόδας το κουστούμι του γαμπρού, αν έκλαψε το παιδάκι, αν ήταν καλά τα ρουχαλάκια που το γόρασε η νούμε του, κλπ. 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 Και πάνω σε αυτά. Ορίστε. Και στον οίκο όλο, και στον οίκο. Και σε αυτούς που είναι μέσα στον οίκο όλο, και ο πατέρας. Είναι οι δυο οι οποίοι παίζουν τον κεντρικό ρόλο. Όπως λέμε εμείς τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, γεννιέται ο Χριστός, έτσι, γιορτάζουμε τη γέννηση του Χριστού και την επόμενη ημέρα κεντρικό πρόσωπο της εορτής, η Παναγία. Την επόμενη ο Ιωσήφ. Τούτη που παίξαν τον σημαντικό ρόλο στη γιορτή είναι η Παναγία και ο Χριστός. Το κεντρικό πρόσωπο το οποίο την ημέρα της γέννησης είναι η μητέρα με το παιδάκι. Και ο πατέρας είναι εκεί. Ένα σώμα. Λέει εκεί, έσω με δύο εισάν καμία. Αυτό έχει δύο έννοιες. Το ένα είναι έτσι η στενή σύνδεση που έχει η μάνα με ο πατέρας με τη μητέρα, που είναι αδιάσπαστη, αδιάλυτη και δεν μπορεί να υπέρθει χωρισμός. Γι' αυτό και ο γάμος είναι αδιάλυτος, δεν διαλύεται ο γάμος. Αλλά έχει και μια δεύτερη έννοια. Εκείνο το παιδάκι που γεννήθηκε, τίνο σαρκαΐν. Οι δύο, η σάρκα μία, δεν είναι εκεί. Στην πράξη. Και πάει και μετά και χωρίζουν και σχίζουν εκείνη τη σάρκα στα δυο. Άρα λοιπόν, είναι μια πορεία που είχα εγώ για την Παπαντή του Χριστού. Όταν πήγαινα στο μοναστήρι να προσκυνήσω την εικόνα της Παπαντής, τώρα έλεγα μέσα μου, είναι πολύ από τώρα. Κύριε Ιησού Χριστέ του Θεού, ελέησέ με, ή υπεραγία θα το και σώσον ημάς. Τι ως είναι η γιορτή του Χριστού, της Παναγίας. Και για πολύ καιρό με απασχολούσε αυτό το πράγμα. Είναι δεσποτική γιορτή και λέμε της Παναγίας. Τώρα πρέπει να προσκυνήσω την εικόνα, τι να πω, της Παναγίας ή της. Μια ημέρα λοιπόν, επρόσεξα το πολιτικείο της της υπαπαντής και μου λύθηκε η απορία. Χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, τη Θεοτόκια μου, ο Κύριος εξού γάρ ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών, φωτίζοντου σε σκόρφο. Για τις Παναγίες μας γεννιέται ο Χριστός, ο Θεός ημών, ο οποίος φωτίζει τους εν σκότη. Είτε στην Παναγία προσευχητές των Χριστών, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Γι' αυτό και πάντοτε την Παναγία μας την ζωγραφίζουμε, την αγιογραφούμε μαζί με τον Χριστό. Πολύ σπάνια η Παναγία είναι μόνη της, χωρίς τον Χριστό. Όταν λέμε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, γιατί χαίρε και χαριτωμένη, δια σου γάρ ανέπειρε με ήλιος της δικαιοσύνης, Χριστός ο Θεός ημών. Γι' αυτό είναι και χαριτωμένοι. Όταν τους λέμε υπεραγία Θεοτόκε πρέσβε υπερημών σώσε ημάς, πώς θα μας σώσει. Δια του Χριστού που γέννησε. Το ίδιο και εκείνη την μητέρα όταν λέμε ελέησε τη συγχώρεσε για το τεχθέν πεδίο, με ποιο το κάνει. Τον πατέρα. Άρα και ο πατέρας είναι μέσα. Αλλά το λέει σε κάποια από τις ευχές που διαβάσαμε και όλον τον οίκο. Άρα και τον πατέρα και τη γιαγιά και τον παππού και όλες όσοι υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Όλη την οικογένεια. Τι λέτε γέροντα. Πέστε μας μια τελευταία σκέψη και να κλείσουμε. Σήμερα σπάνια να διαβάσουν την πρώτη ημέρα αυτές τις ευχές. Σπάνια. Και όταν γεννούσε κλινικές και τα λοιπά. Καθόλου έτσι. Και
και όμως είναι τόσο αγιαστικές και τόσο απαραίτητες για να είναι η χάρη του Θεού με το παιδάκι. Εκείνο το παιδάκι το οποίο είναι καθαρότατο, αμέτωχο από κάθε αμαρτίας προσωπικής. Έχει όμως τη αμαρτωλότητα που μας άφησε η πτώση του ανθρώπου, η πτώση του Αδάμ. Και αν δεν το περιφράξουμε, όπως είπετε, με τη χάρη του Θεού, τότε και κινδυνεύει. Κι όμως κανείς δεν νοιάζεται για την πνευματική του υπόσταση. Σκέψεις όλων, τι να του φορέσουν, τι κάλικο να του γράσουν, τι χρώμα να έχει. Πολλές φορές είναι να του βάλω σε καμιά αρματοπέτρα πάνω. Ενώ είναι βασικές, πολύ βασικές αυτές οι αρχές. Και αν δεν προσερχόμεθα στην Εκκλησία για να πάρουμε την χάρη του Θεού, δεν μπορεί κανείς να προχωρήσει πνευματικά. Και πόσο σοφά έτσι οι πατέρες μας εθέσπισαν τις ευχές της πρώτης ημέρας, μόλις γεννηθεί. Μόλις γεννηθεί το δίδουν το αφιερώνουν στο Θεό. Μετά 8 μέρες πάλι το ίδιο. Διαβάζουν άλλες ευχές και του δίδουν το όνομα Χριστιανός και το προσωπικό του όνομα. Στις 40 ακόμα περισσότερο. Οπότε προσεύχεται και η μητέρα και από τότε μπορούν να κοινωνούν πλέον και οι δυο τους. Μέχρι ότου, με το βάπτισμα βέβαια, μπορούν να εισέρχονται στην Εκκλησία η μητέρα με το παιδί, μετά τις 40 και μετά το βάπτισμα αρχίζει πλέον και η κοινωνία. Είναι τόσο απαραίτητα, αλλά κανείς δεν τα ξέρει. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη άγνοια σε αυτό το σημείο και είναι πολύ επίκαιρες αυτές οι ομιλίες για να ξέρουμε για εμείς τι γίνεται, τι είναι η Εκκλησία, γιατί πάμε στην Εκκλησία, γιατί ζητούμε τις ευχές της Εκκλησίας. Κάποτε πήγαινε σε ένα νοσοκομείο για να πάω ένα άρρωστο που ήταν να πεθάνει. Και δεν με άφησαν οι συγγενείς του να μπω μέσα. Διότι άμα δει ιερέα σημαίνει ότι να πεθάνει. Και δεν μπήκα, αφού δεν με άφηναν. Και μετά λίγες μέρες πέθανε. Δεν αισθάνονται την χάρη που έχει ο ιερέας. Ο ιερέας μπορεί προσωπικά να έχει τις αδυναμίες του. Καμία σημασία δεν έχει. Η χάρη του Θεού ενεργεί για όλων των ιερέων. Όσοι είναι κανονικοί ιερείς, ενεργεί διαμέσου του η χάρη του Θεού. Που πρέπει πολύ συχνά να επικαλούμεθα τις ευχές των ιερέων. Κατήντιζα σήμερα ούτε το αντίδερο να μην το παίρνουν από το χέρι του ιερέως. Διότι δεν ξέρουν γιατί να το πάρουν από το χέρι του ιερέως. Εν το παίρνω μόνος μου. Ενώ εκείνον το χέρι αγιάζεται, εγγίζεται πάνω στο σώμα και το αίμα του Χριστού και αγιάζεται το χέρι και παίρνει αγιασμό από το χέρι του ιερέως. Εκείνος ο οποίος στο φυλάχνει. Αυτά όλα δεν τα ξέρει ο κόσμος. Είναι ευχής έργων έτσι, από μια σειρά ομιλίες και πολύ έκαμετε, πολύ καλά έκαμετε το θέμα μας να είναι το βάρος. Για να δούμε τι παίρνει ο άνθρωπος με το Άγιο Βάπτισμα και με τις ευχές αυτές που είναι
και πριν του Αγίου Βαπτίσματος. Και εγώ θαυμάζω που υπάρχει αυτή η συνήθεια εις τα νοσοκομεία, όταν είναι έτοιμο θάνατο το παιδάκι, έστω και μια ορθόδοξο νοσοκόμα εκεί, να το βαφτίσει στον αέρα. Δηλαδή, το αφιερώνει εις το Χριστόν. Διότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι που είναι εκεί, είναι μέρος του Χριστού. Έχει τον αγιασμό του Χριστού πάνω της και το παραδίνει στο Χριστόν. Εάν ζήσει, το βαπτίζει μετά κανονικός ιερέας. Εάν δεν ζήσει όμως, είναι αφιερωμένος στο Χριστό. Λοιπόν, ας προσέξουμε, διότι, όπως είπα, πολύ λίγοι ξέρουν αυτά τα πράγματα. Αλλά έχουμε και εμείς υποχρέωση να τα λέγουμε και στους δικούς μας και στους άλλους. Εγέννησε μια συγγέννησα μας, πήρε στον ιερέα την πρώτη ημέρα τις 8. Διότι σήμερα διαφορούν, δεν ξέρουν γιατί να το πάρουν, γιατί να το διαβάσει, να μου συμβαίνει. Εμείς που τα ακούμε, θα τα μεταδώσουμε και παρακάτω. Για να έχουμε και εμείς τη χαρά του Θεού και εκείνοι που θα τα ακούσουν και θα τα εφαρμόσουν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.